άλλους. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φυλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρη, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε. Θα θέλαμε βέβαια να ήμασταν στον χώρο του παλιού γυμνασίου, αλλά ο καιρός δεν ήταν συναφώς μας. Θα θέλαμε και αυτό να ζητήσουμε και συγγνώμη για την μικρή ταλαιπωρία που μου υποστήκατε. Λένε ότι η μουσική είναι γέφυρα. Γεφυρώνει πολιτισμούς, φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται εδώ βλέποντας ανάμεσά σας αγαπημένα πρόσωπα. Αλλά κι αν, άξιες σεβασμού. Η Φυλάρχαιος Εταιρεία, ανταποκρινόμενη στο πολιτιστικό της ρόλο, ένα ρόλο με μεγάλη ιστορία στον τόπο μας, πέρα από τους τομείς της ιστορίας, αρχαιολογίας και λογραφίας της περιοχής του Αλμυρού, καλύπτει με τις εκδηλώσεις της και γενικότερα γνωστικά αντικείμενα, με ευρύτερο πολιτισμικό και παιδευτικό περιεχόμενο. Μια τέτοια εκδήλωση είναι και η σημερινή, που γίνεται με αφορμή την ημέρα μουσικής και εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φυλαρχαίου για τη διετία 2015-16, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από τη γέννηση και 70 χρόνων από το θάνατο του εξέχοντος ιδρυτή της, του Νικόλαου Γιαννόπουλου, αλλά και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 120 χρόνων από την ίδρυση της ίδιας της Φυλαρχαίου Εταιρείας. Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται, όπως ξέρετε, με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας μουσικής. Συχνά ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο, βλέπουμε να ορίζονται τέτοιες παγκόσμιες ημέρες. Πρόκειται για ημέρες που έχουν καθιερωθεί να γιορτάζονται παγκοσμίως για να θυμίσουν στους ανθρώπους αξίες που καλό είναι να γίνονται συνήθεια. Μια μέρα για τη μουσική καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1982 από τον Δήμο του Παρισιού και τον τότε Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού, τον Ζακ Λάγκ. Στη συνέχεια διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη σαν μια γιορτή της μουσικής. Εκτός Γαλλίας, μια γιορτή για τη μουσική πραγματοποιήθηκε το 1985 στην Αθήνα, όταν αυτή ορίστηκε πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σήμερα είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό γεγονός. Γιορτάζεται με μουσικές εκδηλώσεις στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε λόγο και μουσική. Ιστορία και ψυχαγωγία συνάμα. Άλλωστε, η μουσική μπορεί να συντροφεύει πολλές από τις δραστηριότητές μας. Μπορεί ακόμη να γίνεται και κίνητρο δημιουργικότητας. Στην προηγούμενη εκδήλωση της Φυλαρχαίου, ο πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε στο λαϊκό πολιτισμό της περιοχής του Αλμυρού μέσα από τα δημοτικά της τραγούδια. Τέτοιες ιδιαίτερες μουσικές παραδόσεις έχουμε πολλές στον ελλαδικό χώρο. Όλες δε μαζί αυτές οι παραδόσεις συμμετέχουν, από κοινού βέβαια με άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις, σε αυτό που αποκαλούμε ελληνικό πολιτισμό. Οι ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις είναι σημαντικές στη συγκρότηση της ταυτότητάς μας ως Έλληνες. Πέρα όμως από την ελληνική ταυτότητα, ξέρουμε επίσης όλοι ότι συμμετέχουμε και σε μια ευρύτερη ταυτότητα, την ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα από την εποχή της εθνικής της απελευθέρωσης προβάλλει τη σύγχρονη φυσιογνωμία της μέσα από συνειδητές επιλογές που επιβεβαιώνουν την ευρωπαϊκή της ταυτότητα. Αυτό βέβαια έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες μετά την οργανική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι είναι καλό για την ελληνική κοινωνία να περιλάβει στα ενδιαφέροντά της μια πιο συστηματική γνώση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής εμπειρίας.
Η ελλειπής ενημέρωση δίνει πάντα έδαφος σε παρανοήσεις και διαστρεβλώσεις που από άγνοια ή και εσχεμένα προβάλλονται, οδηγώντας τους Έλληνες σε εσωστρέφεια και ανασφάλεια. Ενώ αντίθετα η γνώση είναι αυτή που πάντα οδηγεί σε εξωστρεφή πολιτιστική αυτοπεποίθηση. Την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα μοιραζόμαστε με άλλα έθνη της Ευρώπης. Καθένα με τη δική του ιστορία, το δικό του πολιτισμό, τη δική του εθνική ταυτότητα. Όλοι δε μαζί οι ευρωπαϊκοί λαοί συνεισφέρουν από το απόθεμα της κουλτούρας τους αυτό που αποκαλούμε ευρωπαϊκό πολιτισμό. Στη διάρκεια της αποικιοκρατίας η Ευρώπη άφησε το σημάδι της σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταδίδοντας τις αξίες ενός πολιτισμού που είναι βέβαιο ότι ενσάρκωνε την ανθρώπινη πρόοδο. Η ιστορία της Ευρώπης, με αφετηρία την αρχαία Αθήνα, διαμορφώθηκε σε κυρίαρχο αφήγημα και επιβλήθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Εξακολουθεί μάλιστα ως τις μέρες μας να αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια παραγωγή της ιστορικής γνώσης. Όλες οι άλλες ιστορίες του κόσμου κατατάχθηκαν σε θέση υποδέστερη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ισχυρές πνευματικές παραδόσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Κινέζικη, η Ινδική, η Αιγυπτιακή. Όμως από τα μέσα του 20ου αιώνα, οι συζητήσεις που έχουν προκαλέσει σύγχρονες προσεγγίσεις στην παγκόσμια ιστορία εστιάζουν μέσα από ένα κριτικό λόγο στην ιστορία πολιτισμών που έχουν τις ρίζες τους σε μη ευρωπαϊκές περιοχές του κόσμου. Ήρθαν έτσι να μας θυμίσουν ότι εκτός από τους Ευρωπαίους υπάρχουν και άλλοι λαοί, άλλες ιστορίες, γλώσσες, έθιμα, μουσικές. Ο κόσμος μας δηλαδή είναι πολύχρωμος και αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο θα προσεγγίσουμε και εμείς απόψε, με αφορμή την ημέρα μουσικής. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε μουσικές που εκπροσωπούν τους εκτός Ευρώπης λαούς και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικές αυτές συμμετείχαν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του νεωτερικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι οικειοποιούμενοι το άλλο αναπαραστάσεις στη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική. Ως άλλο, ορίζουμε αυτό που θεωρούμε διαφορετικό από τον εαυτό μας. Συνήθως τους διαφορετικούς ανθρώπους. Είτε αυτοί είναι αλλόφιλοι, αλλόθρησκοι, περιθωριακοί ή άλλες μειονότητες. Ο εαυτός και ο άλλος είναι έννοιες συμπληρωματικές στη συγκρότηση της ταυτότητας. Δηλαδή, μια ταυτότητα, ατομική ή συλλογική, προσδιορίζεται πάντα μέσω της διαλεκτικής της σχέσης με έναν άλλον ή κάποιους άλλους. Το θέμα μας έχει επίσης σχέση με την αναπαράσταση, δηλαδή την απεικόνιση της διαφορετικότητας στην ευρωπαϊκή μουσική. Μέσα από συγκεκριμένα έργα ευρωπαίων συνθετών, θα επιχειρήσω να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι έκτιζαν την πολιτιστική τους ταυτότητα χρησιμοποιώντας την εικόνα του μη δυτικού άλλου και κυρίως αυτή του Ανατολίτη που όπως θα δούμε αποτελούσε κατεξοχήν στη συνείδηση του Ευρωπαίου το άλλο, το διαφορετικό. Τέλος με τον όρο «Μεγάλη Ευρωπαϊκή Μουσική» ενώ τη μουσική της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, αυτή που ο περισσότερος κόσμος αποκαλεί κλασική μουσική. Η ίδια η λέξη κλασική παραπέμπει σε κάτι εξαιρετικό, διαχρονικό. Η μουσική αυτή παράγεται στην Ευρώπη από τον 5ο-6ο αιώνα περίπου μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Και αυτό που την διακρίνει από την λεγόμενη λαϊκή ή την παραδοσιακή μουσική είναι ότι πέρα από το ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, επιδιώκει την ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια. Τους ιστορικούς γενικά και τους μουσικολόγους έχει απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες ο τρόπος με τον οποίο αναπαραστάθηκαν οι εκτός Ευρώπης λαοί στη μουσική των Ευρωπαίων συνθετών της εποχής του διαφωτισμού και ιδιαίτερα στη μουσική του Μότσαρτ.
Πριν περάσουμε όμως στις μουσικές αναπαραστάσεις, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να σας εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονταν το άλλο, δηλαδή αυτό που όρισαν ως πολιτισμικά διαφορετικό από αυτούς, στα χρόνια του διαφωτισμού. Η εποχή του διαφωτισμού ή αιώνας των φώτων, όπως επίσης λέγεται χαρακτηριστικά ο ευρωπαϊκός 18ος αιώνας, υπήρξε μια εποχή κατά την οποία προβλήθηκε η πίστη στη γνώση και στην ανθρώπινη πρόοδο. Αυτή η πίστη έστρεψε την προσοχή των φιλοσόφων και των στοχαστών της εποχής στη μελέτη του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον. Την ίδια εποχή τα μεγάλα εξερευνητικά ταξίδια σε Αμερική, Αφρική και Ασία είχαν ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή συσσόρευση γνώσης που διαδιδόταν μέσα από μια ταξιδιωτική λογοτεχνία. Η επαφή των Ευρωπαίων με άλλους πρωτόγονους λαούς της γης τους επέτρεψε να αρχίσουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως Ευρωπαίους, τοποθετώντας σε ένα διαφορετικό πλαίσιο τους εκτός Ευρώπης λαούς, μέσα από σχήματα του τύπου «εμείς και οι άλλοι». Αυτό όμως δεν ήταν κάτι νέο. Ο πολιτισμός ήδη από την ελληνική αρχαιότητα είχε συνδεθεί με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε ανθρώπινης κοινότητας. Ξέρουμε ότι από την εποχή του Ηρόδοτου η ιστοριογραφία εδραίωνε την πεποίθηση για την ανωτερότητα των Ελλήνων απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η ιδιαιτερότητα και η αξιολογική διάσταση του πολιτισμού χρησιμοποιήθηκε έντονα από τους Ευρωπαίους στην περίοδο της αποικιοκρατίας, όταν αυτοπροσδιορίστηκαν πολιτιστικά ως ανώτεροι. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι κοινωνιολόγοι και κυρίως οι ανθρωπολόγοι που ως επιστήμονες συνδέονται περισσότερο με την αποικιοκρατία, επεσήμαναν μια μεταστροφή στον τρόπο που οι Ευρωπαίοι βλέπαν τους εκτός Ευρώπης λαούς. Ενώ δηλαδή στην αρχή τους αντιμετώπιζαν ως εν δυνάμει χριστιανούς, την εποχή του διαφωτισμού, κάτω από την επίδραση του ορθολογικού πνεύματος, παρατηρούμε ερευνητές να πηγαίνουν σε διάφορες ανεξερεύνητες μέχρι τότε περιοχές του κόσμου για να μελετήσουν τους πρωτόγονους και να γράψουν ιστορίες για αυτούς. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να ενσωματωθούν οι διάφοροι λαοί σε μια συνολική ιστορία του κόσμου. Μια ιστορία βεβαίως με χρονολόγηση χριστιανική, κέντρο της οποίας ήταν η Ευρώπη. Τους στοχαστές του διαφωτισμού απασχόλησε επίσης η έννοια του πολιτισμού. Η λέξη πολιτισμός ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας, με την άγρια κατάσταση στο κάτω μέρος. Οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους, σε αντίθεση με τους άλλους λαούς που δεν είχαν πολιτισμό ή τουλάχιστον δεν είχαν ακόμη. Αυτή η νέα αντιμετώπιση της σχέσης ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους άλλους λαούς, ως σχέση ανάμεσα σε πολιτισμένους Ευρωπαίους χριστιανούς και πρωτόγονους απολύτιστος μέλη μιας μη χριστιανικής θρησκείας, έρχεται κοντά σε πιο σύγχρονες έννοιες του άλλου. Όταν το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ο Κάπτεν Κουκ ανακάλυψε τους λαούς του Ειρηνικού, η τακτική της κριτικής του πολιτισμού απέκτησε νέο νόημα, μέσα από την αντιπαραβολή με τους Άγριους. Οι Άγριοι έπρεπε τώρα να τοποθετηθούν στην υπάρχουσα λυσίδα της ύπαρξης ή της ιεραρχίας των πλασμάτων του Θεού. Ένα πρόβλημα όμως υπήρξε όταν αυτοί οι άλλοι εκχριστιανίστηκαν και ο όρος χριστιανός έπαψε να αναφέρεται μόνο στους Ευρωπαίους. Η σημασία του όρου έτσι σταδιακά μειώθηκε και άρχισαν να προβάλλουν άλλοι όροι όπως ελεύθερος, λευκός κλπ. Με τον διαχωρισμό της χριστιανικής θέσης έγινε γενικά αποδεκτό ότι υπήρχαν πολλά είδη ανθρώπων, καθένα από τα οποία κατέλαβε τη θέση του στην αλυσίδα της ύπαρξης, όλα όμως κατώτερα από τον Ευρωπαίο άνθρωπο. Η πίστη αυτή στην ανωτερότητα της λευκής φυλής και του ευρωπαϊκού έναντι των άλλων πολιτισμών
έκανε τους Ευρωπαίους να βλέπουν την απικιακή εξάπλωση ως ένα είδος εκπολιτιστικής αποστολής. Κατά αυτόν τον τρόπο έδιναν θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο στη συνεχιζόμενη απικιοποίηση του πλανήτη. Σταδιακά στις εικόνες του Άγριου έρχεται να προσθεθεί και μια άλλη στιγματιστική αντίληψη για τους εξωτικούς πληθυσμούς. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην έκθεση Ιθαγενών που γινόταν στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις, στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, στη διεθνή έκθεση που έγινε στο Παρίσι το 1878, σημαντικό έκθεμα αποτελούσε η αναπαράσταση ενός χωριού Ιθαγενών με 400 ιθαγενείς εκθέματα, προερχόμενους από τις γαλλικές αποικίες. Οι εξωευρωπαϊκοί πληθυσμοί παρουσιάζονταν έτσι μέσα από κατασκευασμένες εικόνες ενός άγριου και εξωτικού κόσμου. Ο μεγάλος ιστορικός, ο Έρικ Χόμπσμπομ, έχει γράψει σχετικά ότι αυτές οι φευγαλαίες απεικονίσεις παράξενων κόσμων δεν αποτελούσαν αντικειμενικές καταγραφές. Επρόκειτο για ιδεολογικές κατασκευές που ενίσχυαν γενικά την αίσθηση του πολιτισμένου έναντι του πρωτόγνου. Σε τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν εξουσίαζε μόνο οικονομικά τις υπανάπτυκτες περιοχές του κόσμου, αλλά επιπλέον τις χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο μιας κοινωνίας του θεάματος. Ο Τζουζέπε Βέρντι, στη μεγαλειώδη του όπερα «Αΐντα», μια ευρωπαϊκή εκδοχή και αυτή για την Αίγυπτο, μας δίνει μια τέτοια εικόνα όταν βάζει αιθίωκες εχμαλώτους να χορεύουν, κρατώντας μάσκες, τοτέμ και άλλα τελετουργικά αντικείμενα. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Thank you.
Φινλάνδιο πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Κάποιοι ανάμεσά μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Βέρντι στην όπερα Ριγκολέτο που είχε ανεβεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον όμως δεν περιοριζόταν μόνο στους λαούς που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Το ενδιαφέρον τους τραβούσε το Ισλάμ και γενικότερα η Ασία, όλο και πιο πολύ. Εδώ όμως επρόκειτο για μια διαφορετική κατηγορία, αυτή των Ανατολιτών, στους οποίους επίσης αποδόθηκαν χαρακτηριστικά που εξηγούσαν την κατωτερότητά τους απέναντι στους Ευρωπαίους. Το πολυσυζητημένο βιβλίο «Οριενταλισμός» του σπουδαίου θεωρητικού της λογοτεχνίας Έντουαρντ Σαΐντ απεικονίζει εξαιρετικά αυτό το αλαζονικό ύφος των Ευρωπαίων απέναντι στους Ανατολίτες. Ο ίδιος ο όρος Ανατολή αποτέλεσε επινόηση της ευρωπαϊκής σκέψης, προϊόν της ευρωπαϊκής φαντασίας. Και αυτό επειδή ήξεραν ότι οι λαοί της Ασίας δεν ανήκαν σύμφωνα με την τρέχουσα τότε ορολογία στους Άγριους, αλλά προέρχονταν από εδραιωμένες αρχαίες κουλτούρες. Ήταν με άλλα λόγια ο πολιτισμικός τους ανταγωνιστής, μια βαθιά και έμονη εικόνα του άλλου. Ο Σαΐντ μίλησε για οριενταλοποίηση της Ανατολής, δίνοντας έμφαση στην υπερβολικά συστηματική πειθαρχία με την οποία η Δύση χειρίστηκε την Ανατολή στα χρόνια που ακολούθησαν τον διαφωτισμό. Πρόκειται για μια μορφή πολιτισμικής επικράτησης, του είδους που ο Γκράμψη ονομάζει ηγεμονία, μια έννοια απαραίτητη για την κατανόηση της πολιτιστικής ζωής των δυτικοευρωπαϊκών νεωτερικών κοινωνιών. Η σχέση δηλαδή Δύσης-Ανατολής ήταν πάντα μια σχέση εξουσίας, μια σχέση περίπλοκης πολιτισμικής ηγεμονίας, μια σχέση χειραγώγησης. Η Ισλαμική Ανατολή, και όταν λέω Ισλαμική Ανατολή εννοώ την Αραβική Αιγύς Ανατολή και την Οθωμανική Τουρκία, αποτέλεσαν μια ανεπίλητη πρόκληση για την Ευρώπη σε πολλά επίπεδα. Έτσι, ενώ οι Ευρωπαίοι χειρίστηκαν άλλα μέρη του κόσμου, όπως ήταν η Ινδία ή οι Ιθαγενείς της Αμερικής, με μια αίσθηση, θα λέγαμε, υπεροψίας ιδιοκτήτη, ο Ισλαμικός κόσμος αντιμετωπίστηκε με μια αίσθηση κινδύνου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εκτός από τους Οθωμανούς, οι Άραβες απειλούσαν διαρκώς την Ευρώπη από τον 8ο αιώνα. Επιπλέον, το Ισλάμ, πέρα από μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη της εποχής, ήταν και μια παγκόσμια μονοθεϊστική θρησκεία που ανταγωνιζόταν τον χριστιανισμό. Ο Σαΐντ, μιλώντας για οριενταλισμό, θέλησε να δηλώσει όσα όνειρα και εικόνες είχε στο μυαλό του, όποιος είχε προσπαθήσει να μιλήσει σχετικά με το τι υπήρχε ανατολικά της διαχωριστικής γραμμής. Για μια Ανατολή δηλαδή που από την ελληνική αρχαιότητα κέντριζε τη φαντασία των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν άφθονα όνειρα και εικόνες στην ευρωπαϊκή αναπαράσταση της εξωτικής Ανατολής. Και καθώς η ευρωπαϊκή κοινωνία εκοσμικευόταν και έβγαινε από ένα αυστηρό χριστιανικό περιβάλλον, οι εικόνες εξωτισμού, λαγνίας, λυπής, αλλά και δεσποτισμού, καθυστέρησης, φλόγιζαν αναμφίβολα το πνεύμα των Ευρωπαίων. Αυτό το πλαίσιο Ανατολή-Δύση επέλεξε και ένας άλλος μεγάλος στοχαστής του διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ, για να ασκήσει κριτική μέσα από τις περσικές επιστολές του στην γαλλική κοινωνία της εποχής του, που ήταν το τέλος της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου, του γνωστού ως βασιλιά Ήλιου. Σύμφωνα με τις περσικές επιστολές, δύο Πέρσες ταξιδεύουν στη Γαλλία και σε επιστολές που στέλνουν πίσω στην πατρίδα τους, στις γυναίκες τους και στους φίλους τους, περιγράφουν τις εντυπώσεις που τους προκαλεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, περιγελώντας και ειρωνευόμενοι τη γαλλική κοινωνία της εποχής. Εδώ δηλαδή είναι η Δύση αυτή η οποία κρίνεται από την πλευρά της Ανατολής.
Μιας Ανατολής όμως που ταυτόχρονα παροδείται, προβάλλοντας τα ανατολίτικα είδη, τα χαλήνοτα μίση και πάθη των χαρεμιών, το κλειστό και δεσποτικό περιβάλλον. Ο Μοντεσκέ έγραψε αυτό το έργο, επηρεασμένος φυσικά από τις αφηγήσεις των περιηγητών της εποχής του, αλλά και από το δημοφιλές έργο «Χίλες και μια νύχτες» που εκείνη την περίοδο, δημοφιλές βιβλίο, που εκείνη την περίοδο είχε μεταφραστεί από τα αραβικά στα γαλλικά, μεταφέροντας ένα άρωμα εξωτισμού στη γαλλική κοινωνία της εποχής των Φώτων και προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνθηση του λεγόμενου τουρκερί, της ανατολίτικης δηλαδή μόδας που είχε καταλάβει τους Ευρωπαίους να υιοθετούν πλευρές της τουρκικής τέχνης και κουλτούρας. Το γεγονός ότι η τουρκική κουλτούρα εντυπωσίαζε τόσο πολύ τους Ευρωπαίους οφείλεται στο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολύ κοντά στην Ευρώπη και ήταν εύκολος προορισμός για τους συγγραφείς ταξιδιώτες σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Θα περάσουμε τώρα να δούμε πώς οι ιδέες αυτές της ετερότητας που είδαμε να δημιουργούνται την περίοδο του διαφωτισμού βρήκαν το δρόμο τους και μέσα στη μουσική. Γενικά, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον χώρο της μουσικής ακολουθούσαν τις ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές. Η άνοδος και η εδραίωση της αστικής τάξης στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα αποτέλεσε οπωσδήποτε σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό παράγοντα. Η ευρωπαϊκή μουσική έπαψε να περιορίζεται στις βασιλικές αυλές και άρχισε να παρουσιάζεται σε ένα ευρύτερο κοινό, με την ίδρυση νέων αιθουσών για συναυλίες. Η δημιουργία αυτού του νέου ευρύτερου κοινού έσπρωξε τους συνθέτες να δημιουργούν, όχι σύμφωνα με τις διαθέσεις των αρχόντων όπως γινόταν μέχρι τότε, αλλά να ακολουθούν τις προτιμήσεις του ακροατηρίου τους. Το γενικότερο λοιπόν ενδιαφέρον της εποχής για το εξωτικό όθησε τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική να αναπαραστήσει και να οικειοποιηθεί στοιχεία μουσικά μη δυτικών πολιτισμών, όπως σε κάποιο βαθμό κάνουν βέβαια όλες οι μουσικές του κόσμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν εδώ οι μουσικοί ήχοι που επιλέχθηκαν από τους συνθέτες για να αναπαραστήσουν τους άλλους. Η άνοδος της όπερας από το τέλος του 16ου αιώνα συνέπεσε με την ιστορική εποχή που αυξήθηκαν οι επαφές ανάμεσα στους διάφορους λαούς και ταξίδευαν η μουσική ήχη και τα διάφορα στήλη. Η όπερα αναπτύχθηκε μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα των διαφορετικών μουσικών και διευκόλυνε την παρουσίαση των νέων λαών. Γλώσσες λοιπόν και χαρακτήρες και μουσικές από διαφορετικούς πολιτισμούς συγκροτίζονταν πάνω στις ευρωπαϊκές σκηνές. Οι πρώτοι μη δυτικοί ήχοι προήλθαν από λαούς που ήταν πολύ κοντά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα τους Τούρκους. Ορισμένοι ερευνητές επιχειρηματολογούν σχετικά με την εμφάνιση τουρκικών μουσικών στοιχείων στη δυτική μουσική ότι αυτό οφειλόταν στην επιθυμία των Ευρωπαίων στη διάρκεια της αναγέννησης να αναπτύσσουν τις καμένες τέχνες των αρχαίων Ελλήνων, ενώ άλλοι το απέδιδαν στον εφιάλτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλοι όμως συμφωνούσαν ότι η εμφάνιση τουρκικών μουσικών ήχων μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα οφειλόταν οπωσδήποτε στην εγκύτητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την Κεντρική Ευρώπη. Η δύναμη και η επέκταση των Οθωμανών έριχνε για αιώνες τη σκιά της επάνω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο Τούρκος δηλαδή ήταν ο πλησιέστερος άλλος για τους Ευρωπαίους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός εκδότη του 16ου αιώνα, ο οποίος σε ένα βιβλίο που ήθελε να εκδώσει για μια βραζιλιάνικη φυλή και την οποία δεν είχε εικόνες, χρησιμοποίησε εικόνες των Τούρκων επειδή από αυτές είχε απόθεμα. Ομοίως και η τουρκική μουσική προσφερόταν και όλες τις χρήσεις της εξωτικής μουσικής, έτσι ώστε όταν η δυτική μουσική επρόκειτο να παρεκκλίνει από τον κανόνα, η παρέκκληση γινόταν πάντα υπέρ των τουρκικών ήχων.
Μία από τις πρώιμες εμφανίσεις της τουρκικής μουσικής στην όπερα εμφανίζεται στην όπερα μπαλέτο «Λεγό Βγαλάν, τη γενναιόδορη Ευρώπη» του Γάλλου συνθέτη Αντρέ Καμπράν. Ο Καμπρά εδώ περιγράφει τις ερωτικές συνήθειες τεσσάρων ευρωπαϊκών λαών, κινούμενος από το κέντρο που είναι η Γαλλία προς την περιφέρεια. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Τους Τούρκους τους περιέλαβε στους ευρωπαϊκούς λαούς επειδή εκείνη την περίοδο διατηρούσαν καλές σχέσεις με τη Γαλλία και φυσικά γιατί κατήχαν ευρωπαϊκά εδάφη. Οι περισσότερες από τις επιλογές του Καμπρά στην τελευταία άρια, «La Turquie», η Τουρκία, μπορεί να μην ακούγονται ιδιαίτερα τουρκικές στα αυτιά μας, χρησιμοποιούν όμως μουσικούς ήχους που αναμφίβολα το ακροατήριό του θα αναγνώριζε ως τουρκικές. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Ας ακούσουμε μάλλον. Η τελευταία πράξη με τον τίτλο «Εσοβάζει Άγρι» διαδραματίζεται στη Βόρεια Αμερική, όπου οι Άγριοι είναι οι αυτόχθονες Αμερικανοί. Οι Γάλλοι, αφού του ίδρυσαν τη Νέα Ορλεάνη το 1718, διατηρούσαν πολλές επαφές με τις Ινδιάνικες φυλές. Ο Ραμό, στο κομμάτι που θα παρακολουθήσουμε τώρα, προσπαθεί να μιμηθεί το τραγούδι και τον χορό των Ιθαλιανών Αμερικανών. Thank you.
πολύ δημοφιλές στην εποχή της σύνθεσής της. Πληροφοριακά σας αναφέρω ότι οι Άγριοι του Ραμό είχαν ανεβεί και φέτος το Μάρτιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η όπερα αυτή, όπως είπα και προηγουμένως, έδωσε την ευκαιρία στον Ραμό να εκπροσωπήσει διαφορετικούς λαούς. Η πράξη όμως που περιέχει πραγματικά ήχους που αντιπροσωπεύουν τον άλλο είναι η πρώτη. «Le Turc Zanere», ο γενναιόδωρος Τούρκος. Η υπόθεση αυτής της πράξης χρησιμοποιεί μια πλοκή που θα βρει εφαρμογή σε όλο το 18ο αιώνα. Ένας Τούρκος ευγενής συλλαμβάνει μια Ευρωπαία για το χαρέμι του που βρίσκεται σε κάποιο νησί, αλλά υποχωρεί μπροστά στην αγάπη που δείχνει η γυναίκα για τον Ευρωπαίο σύντροφό της που έρχεται να τη σώσει. Σε διάφορα έργα της ευρωπαϊκής τέχνης. Πολύ δημοφιλής ήταν ο Σελίμ ο πρώτος και ο γιος του, ο πολύ γνωστός σε όλους μας από την ομώνυμη τουρκική σειρά, ο Σουλεϊμάν ο πρώτος ο μεγαλοπρεπής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής μνημονεύτηκε σε 30 όπερες Ευρωπαίων συνθετών το τελευταίο εξάμεινο του 18ου αιώνα. Όταν λοιπόν ο Πασά Οσμάν, για να πάμε πίσω στην όπερα του Ραμό, ελευθερώνει το ζευγάρι, τα πρόσωπα του δράματος συγκεντρώνονται στη σκηνή για να τον επενέσουν τραγουδώντας. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι από τη σκηνή αυτή και αποτελεί κωδικοποίηση της τουρκικής διαφορετικότητας. Το στοιχείο που σηματοδοτούσε το τουρκικό στα αυτιά των ακροατών ήταν η χρήση του τύμπανου και του ντεφιού. Διακρίνεται το τουρκικό στοιχείο. Θα σας παίξω για ένα λεπτό την αλατούρκα εκτέλεση του προηγούμενου κομματιού για να καταλάβετε κάπως την προέλευση των ήχων. Απελευθέρωσης σε τουρκικό ανατολίτικο σκηνικό. Αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν βέβαια η απαγωγή από το Σεράι του περίφημου συνθέτη του κλασικού ήχους της Βιέννης, του Μότσαρτ. Η όπερα αυτή του Μότσαρτ, η απαγωγή από το Σεράι, ήταν παραγγελία του Αυστριακού Αυτοκράτορα Ιωσήφ Δευτέρου των Αυσβούργων, ενός από τους κυριότερους πεφωτισμένους μονάρχες της Ευρώπης.
Η φωτισμένη απολυταρχία ή μοναρχία ήταν αποτέλεσμα της επαφής ορισμένων από τους ηγεμόνες της Ευρώπης με τις ιδέες του διαφωτισμού για την εξουσία και της επιθυμίας τους να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Ο Μότσαρτ ακολουθούσε επίσης τις ριζοσπαστικές ιδέες του διαφωτισμού. Έχει παρατηρηθεί ότι το τρίπτυχο των αξιών της Γαλλικής Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, αντιστοιχεί στις τρεις σημαντικές του όπερες. Την απαγωγή από το Σεράι, τους γάμους του Φίγκαρο και τον Μαγικό Αυλό. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι την εποχή που ο Μότσαρτ δούλευε την απαγωγή από το Σεράι, στη Βιέννη είχαν αρχίσει προετοιμασίες για τον εορτασμό της 100ης επετείου της Αυστριακής νίκης επί των Τούρκων κατά την πολιορκία της Βιέννης το 1683. Η απαγωγή από το Σεράι καθρεφτίζει συνειδητά τις αξίες του διαφωτισμού, τόσο με το λιμπρέτο της, δηλαδή με το κείμενο, όσο και με τη μουσική της. Διαδραματίζεται στην Τουρκία στα μέσα του 16ου αιώνα, λίγο μετά το θάνατο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Η υπόθεση της απαγωγής παραπέμπει σε τόπους συνάντησης του Ισλαμικού με τον χριστιανικό κόσμο, που ήταν η Μεσόγειος. Κουρσάροι ληστεύουν το πλοίο ενός Ισπανού ευγενούς του Μπελμόντε. Στη συνέχεια η πλοκή της υπόθεσης περιστρέφεται γύρω από τις προσπάθειες του Μπελμόντε που είχε ξεφύγει από τους Κουρσάρους και του υπηρέτη του Πεντρίλου να σώσουν δύο Ευρωπαίες, την Κωνσταντς και την Μπλοντ, από τα νύχια των Τούρκων, στον οποίο είχαν καταλήξει ως σκλάβες μετά το κούρσεμα του πλοίου. Ο Σελίμ λυπίζεται την Κωνσταντς, αλλά αυτή αρνείται να ενδώσει, δηλώνοντάς του με παρησία ότι αγαπά τον Μπελμόντε. Οι περισσότερες από τις όπερες με τουρκικά θέματα, όπως προανέφερα, χρησιμοποιούν περίπου την ίδια πλοκή, της διάσωσης δηλαδή μιας Ευρωπαίας δέσποινας από τα νύχια των Τούρκων. Είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ο Μότσαρτ συγκροτεί εδώ το Ανατολικό με το κείμενό του και με τη μουσική του. Ο μουσουλμανικός κόσμος αποδίδεται ως δεσποτικός, όμως, με τάσεις προς την κλειδί και τον αισθησιασμό, στοιχεία που περιλαμβάνονται ανάμεσα στα στοιχεία που απέδιδε η Δύση στην Ανατολή. Οι Τούρκοι αποδίδονται ως φορείς πεποιθήσεων αδιανόητων για τους Ευρωπαίους, όπως ήταν οι αντιλήψεις που είχαν για τις γυναίκες ότι αυτές μπορεί να αγοράζονται και να πουλούνται ως πραμάτια. Η απελευθέρωση των Ευρωπαίων γυναικών στο τέλος των έργων συμβολίζει βέβαια πάντα την υπεροχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και εδώ στο τέλος της όπερας, ο Σελίμ εξπλαχνίζεται τους νέους και τους αποδίδει την ελευθερία τους. Ο Πασάς Σελίμ, σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, πριν έρθει στην Τουρκία, ζούσε στην Ισπανία, από όπου εκτοπίστηκε το 1492 με άλλους μουσουλμάνους και Εβραίους. Και η όπερα στοχεύει εν μέρει στην αποκατάστασή του, σύμφωνα με τα ιδεώδη του διαφωτισμού. Γι' αυτό περιγράφεται ως ευγενής, φιλάνθρωπος δεσπότης, όπως ακριβώς ήταν και οι Ευρωπαίοι φωτισμένοι δεσπότες, ενώ η εικόνα του άλλου της ευρωπαϊκής αποστροφής και φαντασίας συμπυκνώνεται στη μορφή του βάρβαρου υπηρέτη του, του Οσμίν, για τον οποίο ο Μότσαρτ χρησιμοποιεί κατεξοχήν τουρκική μουσική, προκειμένου να αποδώσει την απειλητική εικόνα του Τούρκου. Η χρήση της τουρκικής μουσικής γινόταν από τον Μότσαρτ με την ελεύθερη χρήση των τουρκικών μουσικών οργάνων, που ήταν το τρίγωνο, το βάσο τύμπανο και τα κύμβαλα. Επισημαίνω εδώ ότι τα κύμβαλα αυτά είναι ασιατικής προέλευσης μουσικά όργανα. Είναι οι δίσκοι που συγκρούονται και συγκρατιούνται με λουριά από τους οργανοπαίκτες, ενώ τα αρχαία ελληνικά κύμβαλα που ήταν ιδιαίτερα μικρά, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στο ντέφι και παίζονταν στερεωμένα στα δάχτυλα, χρησιμοποιούνταν επίσης στη δυτική μουσική μέχρι το Μεσαίωνα. Στη συνέχεια η χρήση τους περιορίστηκε για να επανέλθουν τον 17ο αιώνα σε αυτή την ογκώδη κατασκευή και τον διαπεραστικό ήχο μέσω της μουσικής των γενίτσαρων του Οθωμανικού στρατού. Η απαγωγή από το Σεράι
ήταν ένα έργο που προκάλεσε έκπληξη στο κοινό της εποχής του. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έκανε τον Μότσαρτ γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παρακολουθήσουμε εδώ ένα κομμάτι από τη δεύτερη πράξη με το μυθισμένο ντουέτο, όπου ο Πετρίλο, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει με τον Μπελμόντε για να οργανώσουν την απόδραση, παρακινεί τον Τούρκο υπηρέτη, τον Οσμίν, να πιει κρασί. Ο Οσμίν, παρά την αρχική μουσουλμανική του απροθυμία να το πιει, τελικά ενδίδει. Βίβα Μπάκους, Μπάκους Λίμπε. Είναι ένας ευγενής που εκφράζει τις αξίες του διαφωτισμού. Ξεχωρίζει επίσης επειδή δείχνει μια χριστιανικού τύπου, θα λέγαμε, μεγαλοψυχία, ελευθερώνοντας τους εχμαλώτους. Ας δούμε το φινάλι της όπερας. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Thank you.
Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται φυσικά και η διάσημη σονάτα νούμερο 11 με το δημοφιλέστατο τελικό Ρόντο αλα Τούρκα, το λεγόμενο Turkish Mars, τουρκικό εμβατήριο, που μιμείται τον ήχο της μπάντας των Γενίτσαρων, που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή. Η μουσική που αντιπροσωπεύει τους Τούρκους στην όπερα είναι η γνωστή μουσική των Γενίτσαρων. Πρόκειται για τη μουσική που πεζόταν από το σώμα των Γενίτσαρων, που ιδρύθηκε από τον Μουράτ τον Δεύτερο το πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Λέγεται ότι κατά την πολιορκία της Βιέννης, η μπάντα των Γενίτσαρων έπαιζε καθημερινά μετά τη δύση του ήλιου, τρομάζοντας και εντυπωσιάζοντας συνάμα με τον ήχο της τους Ευρωπαίους. Σε καιρό πολέμου, τα μέλη της στρατιωτικής μπάντας του Σουλτάνου έφταναν τους 237 μουσικούς. Έπαιζαν νταούλοι και ζουρνά, τρομπέτες, ταμπούρλα, τύμπανα, κύμβαλα και δονούσαν σύστρα με καμπανάκια. Ο θόρυβος ήταν τρομακτικός. Σκοπό είχαν να τρομοκρατούν τον εχθρό και να δίνουν ρυθμό στο στράτευμα κατά τη διάρκεια των συμπλοκών. Οι μπάντες των Γενίτσαρων είναι το παλαιότερο δείγμα στρατιωτικής μουσικής που υπάρχει παγκοσμίως και γι' αυτό μας ενδιαφέρει από ιστορικής άποψης. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό δείγμα της μουσικής των Γενίτσαρων που θεωρείται ότι αποδίδει εκείνο το παλιό στρατιωτικό εμβατήριο.
Η μουσική αλλά τούρκα, δηλαδή σε τούρκικο ύφος που έγραφαν οι Ευρωπαίοι συνθέτες, βασιζόταν σε μια αυθαίρετη παραλλαγή της στρατιωτικής αυτής μουσικής. Όταν απομακρύνθηκε η τουρκική απειλή, ο ύφος αυτός έγινε μόδα, αποσυνδέθηκε από τους γενίτσαρους και ταυτίστηκε γενικά με στρατιωτικές παρελάσεις και πολεμική ατμόσφαιρα. Η μουσική που ο Μότσαρτ αποκωδικοποίησε και προσδιόρισε ως τουρκική θα γινόταν τάση ολόκληρο τον 19ο αιώνα και ακόμη τον πρώιμο 20ο. Οι Τούρκοι βέβαια έχουν πάψει προπολού να απειλούν την Ευρώπη, καθώς είχαν αρχίσει να χάνουν σταδιακά όλα τα ευρωπαϊκά τους εδάφη. Η επανακωδικοποίηση της τουρκικής στρατιωτικής μουσικής ως εορταστικής θα εμφανιζόταν ξανά στο συμφωνικό αριστούργημα του Μπετόβεν, την 9η Συμφωνία, έργο 125. Το έργο αυτό το έγραψε ο Μπετόβεν όταν είχε χάσει πλέον την ακοή του. Στο ορμητικό ηρωικό εμβατήριο του φινάλε, ο Μπετόβεν χρησιμοποιεί τα τουρκικά χρουστά να συμπλέκονται με την χοροδία των ανθρώπων που ψάχνουν τη δοξαστική οδή στη χαρά. Αυτό που κάνει εδώ η τουρκική μουσική είναι ένας στοχασμός πάνω στη χαρά της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Μια χαρά που στη συλλογική μνήμη των Ευρωπαίων είναι συνυφασμένη με την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με τον θρίαμβο των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πρόκειται για το έργο που θα επιλεγόταν μελλοντικά για να συμβολήσει το ευρωπαϊκό ιδεώδες και το ευρωπαϊκό πνεύμα της Ενωμένης Ευρώπης. Η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στρατολογήθηκε στην προσπάθεια που είχε αναλυφθεί για μια κοινή πορεία των λαών της Ευρώπης ως μια προσπάθεια συμπόρευσης και αναζωπήρωσης της ελπίδας μετά τις αιματοχυσίες των πολέμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, ακολουθώντας τις μεθόδους του έθνους κράτους, υιοθέτησε και σύμβολα, τη σημαία της και τον ύμνο της. Ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς η οδή στη χαρά από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Θα σας δώσω τώρα το παράδειγμα του Μπετόβεν, το τελευταίο για τη σημερινή παρουσίαση, στο πλαίσιο ενός flash mob, μιας παράστασης δηλαδή που οργανώθηκε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, που έγινε στη Βαρκελόνη και όπου ορισμένοι μουσικοί παίζουν για τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Επισημαίνω ότι τα δανεισμένα τουρκικά στοιχεία βρίσκονται στα φόρτε της σύνθεσης όταν στην ορχήστρα του δρόμου προστίθεται τα χρουστά. Η μουσική γίνεται, θα λέγαμε, επιθετική και ενώνεται με τη χοροδία των ανθρώπων που ενώ στην αρχή είναι ακροατές, στη συνέχεια τους βλέπουμε να συμμετέχουν στην παράσταση ψάλλοντας τη δοξαστική οδή στη χαρά. Το έργο, που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, έχει ταυτιστεί με την αναζήτηση και την επίτευξη της χαράς, προσωπικής και πανανθρώπινης. Μιας χαράς όμως, της οποίας οι μουσικοί κώδικες της χαράς που χρησιμοποίησε ο Μπετόβεν, όπως προανέφερα, προέρχονταν από μουσικά βοηθήματα που ήταν από τις μπάντες των γενίτσαρων. Thank you.
Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση με 2-3 συμπεράσματα. Τα μουσικά παραδείγματα που παρακολουθήσαμε μας δείχνουν ότι οι αισθητικές διαδικασίες επηρεάζονται παραδόξως από αυτά που ο κάθε πολιτισμός ορίζει ως πολιτικά και γεωγραφικά περιθώρια. Αυτό δηλαδή που μια κουλτούρα απορρίπτει ως διαφορετικό, συχνά βρίσκεται στο κέντρο της. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση της μουσικής που είδαμε σήμερα, αλλά και στον τρόπο που γράφονταν η λογοτεχνία και η ιστορία. Οι Ευρωπαίοι έκτισαν την πολιτιστική τους ταυτότητα όχι απλά μέσα από τη σύγκριση με έναν άλλον, αλλά μέσα από την άρνηση του άλλου. Μια διαδικασία που έχει τις απαρχές της στην αρχαία Ελλάδα. Ένας λαός δηλαδή για να φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων, ξέρω, για να φτιάξει την πολιτιστική του ταυτότητα, χρειάζεται ένα το οποίο θα συνιστά αυτό που δεν είναι και το οποίο θα του προσφέρει την όποια φαντασιακή ιδέα της ανωτερότητας απέναντι σε αυτό το άλλο. Οι πολιτιστικές δηλαδή ταυτότητες γίνονταν ανέκαθεν κατανοητές αντιστοιχτικά. Οι Έλληνες χρειάζονταν τους βάρβαρους, οι Εβραίοι χρειάζονταν τους εθνικούς, όπως λέγανε τους μη Εβραίους, οι Ευρωπαίοι χρειάζονταν τους Αφρικανούς, τους Ανατολίτες και ούτω καθεξής. Η ευρωπαϊκή μουσική υπηρέτησε, όπως είδαμε, την κατασκευή της Ευρώπης. Οι μουσικές αναπαραστατικές πρακτικές της περίοδου του διαφωτισμού έδωσαν την ευκαιρία στους Ευρωπαίους συνθέτες να προωθήσουν τεχνικά το λεξιλόγιο, το μουσικό λεξιλόγιο και να το υπηρετήσουν και να υπηρετήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τους στόχους της απόλυτης ευρωπαϊκής μουσικής. Με άλλα λόγια, η υψηλή κουλτούρα εμποτίζεται από τη χαμηλή. Μουσικές όμως που γεννήθηκαν μέσα από αυτές τις αναπαραστατικές πρακτικές, στο τέλος κατέληξαν να ξεθοριάζουν, να φαίνονται αφηρημένες, καθαρές, όπως την περίπτωση της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Ο άλλος δηλαδή εμφανίζεται, χρησιμοποιείται και απαλήφεται, έχοντας υπηρετήσει το σκοπό του, αλλά και έχοντας αφήσει το σημάδι του. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε εδώ.